Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρκετά τα θέματα και της σημερινής επικαιρότητας. Να ξεκινήσουμε ωστόσο με μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Καθώς ένας 68χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για αποπλάνηση ενός ανηλίκου κοριτσιού στην πόλη της Σπάρτης. Πολλά περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Παυλάκος, τον οποίο και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα. Σοκαρισμένη κοινή γνώμη εδώ της τοπικής κοινωνίας στη Σπάρτη και στην ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας, καθώς όπως ανέφερες και εσύ, συνελήφθη ένας 68χρονος με την κατηγορία της παιδοφιλίας από πλάνησης ανηλίκου. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ το οποίο όσο περνάνε οι ώρες, Κώστα, ξεδιπλώνεται σαν κουβάρι και βγαίνουν στην επιφάνεια πολλές λεπτομέρειες που ακόμα δεν έχουν δει. Πάντως τα όσα προκύπτουν και από τις πληροφορίες που έρχονται από την αστυνομία, τώρα το να συμβαίνει αυτό το περιστατικό ουσιαστικά μέρα μεσημέρι, απόγευμα, με 11χρονο κοριτσάκι, με δέλεαρτα χρήματα που έτσι φαίνεται ότι δεν ήταν κάτι καινούριο για τον 68χρονο και μάλιστα σε κεντρικό σημείο της Λακωνικής πρωτεύουσας, όλα αυτά προφανώς προκαλούν πάρα πολλά ερωτηματικά. Άλλωστε το ότι συνελήφθη επαυτοφόρα από αστυνομικούς, έχω την αίσθηση ότι είναι και αυτό που έχει προκαλέσει περισσότερο σοκ στην περιοχή. Προφανώς, Κώστα, καθώς οι αστυνομικές αρχές είχαν τις πληροφορίες εδώ και μέρες σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας και έτσι είχαν την ευκαιρία να το συλλάβουν επαυτοφόρο σε ένα κεντρικότατο σημείο της πόλης, εκεί που καθημερινά περνάνε δεκάδες, εκατοντάδες, μπορούμε να πούμε, παιδιά. Οι πληροφορίες των αρχών ήταν ότι ο 68χρονος το έκανε έτσι σαν εδώ και καιρό να μπορεί να προσελκύει μικρά παιδιά, κυρίως κορίτσια, με δέλεαρ χρηματικά, μικρά χρηματικά ποσά, είτε γλυκίσματα, με σκοπό να του κρατάνε συντροφιά σε δημόσιο και πάλι ξαναλέμε σημείο. Τέλος πάντων, θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Να πούμε ότι αύριο ο 68χρονος κρατείται στην ασφάλεια Σπάρτης. Έτσι τα είδαμε και από το μεσημέρι με την κατηγορία της αποπλάνησης παιδιών και θα οδηγηθεί αύριο με την σχηματιστή αντικογραφία σε βάρος στον εισαγγελέα προδικών Σπάρτης. Οπότε προφανώς θα υπάρχουν και περαιτέρω στοιχεία και λεπτομέρειες από το ρεπορτάζ. Θα μας τα μεταφέρεις και στα επόμενα, στα αυριανά δελτία ειδήσεων. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στα υπόλοιπα θέματά μας. Με την κατάσταση στην οικονομία να είναι οριακή, δεκάδες είναι τα μέτωπα που έχουν ανοίξει στο εσωτερικό της χώρας και που στο επίκεντρό τους έχουν τα φορολογικά μέτρα που έχουν προταθεί. Ένας μάλιστα από τους τομείς που φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα εφόσον οι αλλαγές οριστικοποιηθούν είναι αυτός των αγροτών, καθώς ως νάρκη στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζεται η αύξηση του φόρου από το 13% στο 26%. Σαρωτικές αλλαγές στην φορολογία των αγροτών μέσω της πλήρους εξομοίωσής τους με τους ελεύθερους επαγγελματίες, την κατάργηση της επιστροφής του αγροτικού πετρελαίου, παρεμβάσεις στο ΦΠΑ που αυξάνουν το κόστος παραγωγής, αλλά και ανακοίνησης ευαίσθητων ζητημάτων όπως η νέα επέκταση της διάρκειας ζωής στο φρέσκο γάλα. Αυτά, μέσα σε λίγες γραμμές, είναι το αγροτικό αποτύπωμα της νέας πρότασης που έχει κομίσει μέχρι στιγμής στην ελληνική πλευρά οι θεσμοί δια του Προέδρου της Κομισιόν Jean-Claude Juncker. Μεταξύ αυτών ήταν οι ζητούν να τερματιστεί η διακριτική όπως την χαρακτηρίζουν φορολογική μεταχείριση των αγροτών και να εφαρμοστούν για αυτούς οι συντελεστές των ελεύθερων επαγγελματιών. Είναι σκληρά τα μέτρα για τους αγρότες. Την αγροτιά πρέπει να έχει πολλά πράγματα αφορολόγητα. Λίπασμα, χαμηλή τιμή στο πετρέλαιο, πληρώνουμε ασφάλεια στα χωράφια, ακριβό το πετρέλαιο, ακριβό το λίπασμα, δεν μένει μία. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν προχωράνε και με τις δηλώσεις αυτές τώρα του εκπροσώπου της κυβέρνησης νομίζω ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα εάν υλοποιηθούν. Πρόκειται για παλαιότερη πρόταση των πιστωτών που τότε αποκαλούνταν Τρόικα, η οποία επανέρχεται στο τραπέζι αυτή την φορά πιο πιεστικά δεδομένης της ασφιχτικής οικονομικής κατάστασης του ελληνικού δημοσίου. Με σημερινούς όρους, οι θεσμοί καλούν το Υπουργείο Οικονομικών να φορολογήσει τα αγροτικά εισοδήματα με 26%, δηλαδή διπλάσιο συντελεστή από το 13% που ισχύει σήμερα. Να μείνουμε στα ζητήματα των αγροτών, καθώς ανοιχτό παραμένει το θέμα της επέκτασης του ΠΟΠ Καλαμάτα σε όλο τον ομό. Το ζήτημα αυτό έχει ήδη καθυστερήσει, ωστόσο, όπως εκτιμούν και οι άνθρωποι της Ένωσης Μεσσηνίας, η συζήτησή του τις επόμενες ημέρες πιθανότατα θα έχει θετικά αποτελέσματα.
σε θετικό αποτέλεσμα. Προσδοκά ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Μεσσηνίας, εφόσον πραγματοποιηθεί η συζήτηση στις 9 Ιουνίου για την επέκταση του ΠΟΠ Καλαμάτα. Όλα αυτά με τον φορέα υλοποίησης που είναι το διάδοχο σχήμα της ΕΑΣ να σημειώνει ότι έχουν δοθεί όλες εκείνες οι απαιτούμενες απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα και ερωτήματα που τέθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα, μιας και οι καθυστερήσεις οφείλονταν σε λάθη που είχαν υπάρξει κατά την υποβολή του φακέλου. Για να ενημερώνεται σωστά ο κόσμος, εμείς όπως χαίρεστε είμαστε ο φορέας υλοποίησης του ΠΟΠ από την παλιά ΕΑΣ. Στη μετατροπή που έχει γίνει ο πρωτοβάθμιος αγροτικός συνεταιρισμός. Επίσημα ενημερώμαστε και εμείς από τα μέσα ενημέρωση εδώ και από τις εφημερίδες ότι πράγματι θα ζητηθεί 9 του μηνός. Εμείς βέβαια δεν είναι μονάχα ο λόγος της καθυστέρησης ότι μόνο ήταν όπως λέω να φέρουν το θέμα των εστάσεων. Υπήρχε και θέμα με το φάκελο που είχαμε καταθέσει. Υπήρχαν στοιχεία που έπρεπε να συμπληρωθούν. Εμείς ενημερωθήκαμε τον Φεβρουάριο του 2014 και μέσα σε 2 μήνες είχαμε καταθέσει τα στοιχεία που μας είχαν ερωτήσει ή μας είχαν, στα ερωτήματα που μας είχαν κάνει. Δηλαδή, στην περίπτωση αν συμπίπτουν οι περιοχές να είναι ίδιες σε όλο τον νομό. Επιπλέον, προσθέτως και σε δεύτερο ερώτημα που έγινε και απαντήσαμε πια σε 1 μήνα με επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Εμπορίου που είναι ισχυρά. Και επίσημα δηλαδή, στοιχεία τα οποία δεν παίρνουν αμφισβήτηση ότι πράγματι αυτό που καταθέτουν στη μελέτη ότι οι περιοχές είναι αυτές όπως περιγράφουν, δηλαδή ότι είναι ίδιες οι περιοχές και είναι ίδιο το προϊόν σε όλο τον νομό. Αυτό τα στοιχεία που έχουμε καταθέσει και γι' αυτό και η εισήγηση είναι θετική. Πιστεύω ότι θα έχει καλό αποτέλεσμα. Εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με όλη αυτή τη διαδικασία. Όμως και σε 1 μήνα στα δεύτερα ερωτήματα απαντήσαμε και σας είπα πάλι ότι τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το Υπουργείο Εμπορίου που είναι ισχυρά και δεν φέρνουν αμφισβήτηση. Εάν συζητηθεί που στις 9 του μηνός και πιστεύω ότι με την εισήγηση που είναι θετική ότι μάλλον θα έχουμε αποτέλεσμα θετικό για όλους τη Μεσσηνία. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και περνάμε στα του ένθια σε έναν φόρο που δείχνει να προκαλεί έντονους στριγμούς και στην σημερινή κυβέρνηση. Εδώ παρά τις όποιες υποσχέσεις είχαν υπάρξει από την κυβέρνηση, όχι μόνο δεν καταργείται από φέτος, αλλά φαίνεται ότι δεν πρόκειται ούτε καν να υπολογιστεί με τις νέες αντικειμενικές αξίες. Το αποτέλεσμα, η πληρωμή του φόρου, ως έχει για μία τουλάχιστον χρονιά. Σε εφιάλτη εξελίσσεται το ένφια και για τη σημερινή κυβέρνηση, αφού όχι μόνο δεν καταργείται από φέτος, αλλά φαίνεται ότι δεν πρόκειται ούτε καν να υπολογιστεί με τις νέες αντικειμενικές αξίες. Τα νεότερα από το μέτωπο της διαπραγμάτευσης σίγουρα δεν είναι ευχάριστα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, αφού ενώ περίμεναν σημαντική ελαφρύνση με την κατάργηση του ένφια, που ήταν μία από τις βασικές προγραμματικές δεσμεύσεις κυβέρνησης, η ψυχρή αλήθεια των αριθμών οδηγεί σε άλλη κατεύθυνση. Όπως παραδέχονταν ως και χθες οι υπηρεσιακοί παραγόντες του Υπουργείου Οικονομικών, τα έσοδα από το φετινό φόρο ακινήτων αποτελούν ένα από τα σημεία της διαπραγμάτευσης για το δημοσιονομικό κενό και μπορεί η πρόθεση να είναι η μείωση του βάρους κατά τουλάχιστον 600 εκατομμύρια ευρώ, αλλά φαίνεται ότι τα κουκιά δεν βγαίνουν. Κάνει αυτό που τάξανε. Ναι, μπορεί να για μια ζωή είναι. Για ποιο μια ζωή είναι. Να τα βρει ο κόσμος τα λεφτά να πληρώσει. Η διατήρηση του εισπρακτικού στόχου φαίνεται ότι συμπαρασύρει και τις τιμές ζώνης. Μπορεί οι νέες αντικειμενικές αξίες να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ωστόσο αυτό δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι ο υπολογισμός του φόρου ακινήτων θα γίνει με αυτές. Όπως έχει επισημάνει εγκύρως το ΑΗΕ εφημερίδα, ο νόμος για τον ένφια προβλέπει ρητός ότι ο υπολογισμός του φόρου γίνεται με τις αξίες που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου. Και ως εκ τούτου, για να ισχύσει κάτι διαφορετικό, θα πρέπει να αλλάξει και η σχετική διάταξη. Η εξέλιξη στο δημοσιονομικό φαίνεται όμως ότι οδηγούν αλλού. Η σχετική διάταξη θα μείνει ανέπαφη με βάση τις πληροφορίες, κάτι που σημαίνει ότι ο τρόπος υπολογισμού του φετινού ένφια θα είναι ίδιος με τον περσινό και οι νέες τιμές ζώνης θα ισχύουν μόνο για τις πάσης φύσεως μεταβιβάσεις, αγορές, γονιμπικές παροχές αλλά και κληρονομιές. Εδώ πέρα είναι να περάσει ο άνθρωπος, δεν έχει να φάει, τίποτα είναι πολλά. Όχι, δεν πληρώνω τίποτα. Εγώ το λέω ευθάρσα, δεν πληρώνω τίποτα. Να τον πληρώσουμε, όσο μπορούμε θα πληρώνουμε. Μέχρι και εμείς, μέχρι που θα τελειώσουν οι οικονομίες μας και θα δούμε. Πάντως θα πρέπει να τονιστεί πως εδώ ελοχεύει ο κίνδυνος συμμετοπικής σύγκρουσης με το Συμβούλιο της Επικρατείας που έχει στείλει εξάμηνο τελεσίγραφο από τον περασμένο Νοέμβριο για την προσαρμογή των τιμών ζώνης στα επίπεδα της σημερινής πραγματικότητας. Αν η κυβέρνηση αγνοήσει αυτό το τελεσίγραφο και βεβαιώσει το φετινό φόρο με τις παλιές αντικειμενικές αξίες, θα ανοίξει μέτωπο με το ΣΤΕ, καθιστώντας σχεδόν βέβαιη τη δικαίωση όσων προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια κατά του ένφια για το 2015.
Και ενώ η ακρίβεια εξακολουθεί στην χώρα μας να γονατίζει τα νοικοκυριά, φωτιά βάζουν στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς οι αλλαγές που έρχονται στο ΦΠΑ, στο επίκεντρο για να τιμήσει σε βασικά προϊόντα, εισιτήρια, υπηρεσίες και άλλα. Αύξηση τιμών κατά 9% περίπου σε όλα τα συσκευασμένα, μεταποιημένα και κονσερβοποιημένα τρόφιμα όπως ζυμαρικά, όσπρια, αλεύρι, ζάχαρη, καφέ, τσάι, κατεψυγμένα είδη, παγωτά γλυκά, σοκολάτες, μπισκότα, πατατάκια και πολλά ακόμα. Αναμένεται να προκαλέσει η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ των προϊόντων αυτών, καθώς από το 13% ανεβαίνουν στο 23% βάσει των όσων προβλέπει η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για τα δημοσιονομικά μέτρα του 2015. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ανατιμήσεις ανάλογου ποσοστού αναμένονται εξάλλου και στα εισιτήρια όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς, στα κόμιστρα του ταξί, στα διόδια, στις αμοιβές υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, ελαιοχρωματιστών και λοιπών επιτεδευματιών που εκτελούν εργασίες επισκευής σε παλαιά σπίτια, καθώς επίσης σε εφημερίδες, περιοδικά, καθώς και στο έτοιμο φαγητό που σερβίρεται από εστιατόρια και λοιπά καταστήματα εστίασης. Στο ίδιο πλαίσιο και τα είδη σε υπηρεσίες υποστήριξης αναπήρων και ηλικιωμένων, καθώς και σε πλήθος άλλων αγαθών και υπηρεσιών. Έχει ο κόσμος επιρροή. Γιατί δεν θα είναι καλό. Αν παραμείνει αυτό, καλύτερο θα είναι οπωσδήποτε. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Είναι οι εξαρτάται από τους δανειστές. Προφανώς και θα είναι. Και δεν πρέπει να γίνει. Θα προσπαθήσω να ταΐσω τα παιδιά μου εκεί που μπορώ. Αν δεν μπορώ πια, δεν ξέρω. Δεν είναι το θέμα του ΦΠΑ, αν το δούμε από μόνο του, είναι πολύ αποσπασματική η θεώρηση. Συνολικά τι γίνεται. Ακόμα μεγαλύτερες αναμένεται να είναι οι ανατιμήσεις για όλα αυτά τα είδη και τις υπηρεσίες στα νησιά του Αιγαίου, καθώς τόσο η κυβέρνηση όσο και οι δανειστές συμφωνούν πλέον να καταργηθεί το ειδικό καθεστώς των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ που ισχύει στα συγκεκριμένα νησιά. Επιπλέον, η κυβέρνηση βάσει της συγκεκριμένης πρότασης αποδέχεται να επιβληθούν αυξήσεις κατά 43% έως 185,71% στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης για όσους αποκτούν ετήσια ατομικά εισοδήματα φορολογούμενα και απαλλασσόμενα από την φορολογία συνολικού ύψους άνω των 30.000 ευρώ. Επίσης, να αυξηθεί κατά 30% ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης για όσους κατέχουν γιοταχή αυτοκίνητα άνω των 2.500 κυβικών εκατοστών παλαιότητας μέχρι 10 ετών, πισίνες και αεροσκάφη. Ενώ τέλος, να επιβληθεί φόρος πολυτελούς διαβίωσης και στα σκάφη αναψυχής μήκους άνω των 10 μέτρων. Μέχρι το τέλος του μήνα μπορούν οι επαγγελματίες να υποβάλουν αιτήσεις προκειμένου να χρησιμοποιήσουν κοινόχρηστους χώρους στον Δήμο Καλαμάτας. Παράλληλα, πάντως, από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο γίνεται έκκληση προκειμένου οι επαγγελματίες να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, καθώς τα πρόστιμα καραδοκούν. Στο τέλος του μήνα λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις όσον αφορά τους κοινόχρηστους χώρους. Ωστόσο, μέχρι τώρα ένα μικρό ποσοστό επαγγελματιών έχει προσέλθει στον Δήμο της Καλαμάτας. Ότι σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο όπως έχει τροποποιηθεί, ότι η τελευταία προθεσμία για να δηλώσουν στο Δήμο να κάνουν αίτηση και να πληρώσουν το σύνολο πλέον του ποσού για τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου είναι το τέλος του τρέχοντος μηνός, δηλαδή 36. Η κατάσταση αυτή προκαλεί τη νέα παρένεση από την πλευρά του αρμόδιου αντιδήμαρχου οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να μην πέσουν στους επαγγελματίες πρόστιμα. Πραγματικά κάνω μια έκκληση γιατί. Δεν έχει, ένα μικρό ποσοστό δυστυχώς επαγγελματιών έχουν προσέλθει να τακτοποιήσουν αυτή την εκκρεμότητά τους και θα είμαστε αναγκασμένοι από το. Και βάσει του νόμου βέβαια, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά από αρχές Ιουλίου να επιβάλλουμε τα ανάλογα πρόστιμα που σε αυτή την περίπτωση είναι το διπλάσιο του τέλους. Πρέπει να πω ότι σε αυτή την περίπτωση ότι υπάρχει και παράταση για τη ρύθμιση των 100 δόσεων και επαγγελματίες οι οποίοι μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να πάρουν την άδειά τους γιατί ήταν προαπαιτούμενο η δημοτική ενημερότητα μπορούν να έρθουν να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους σε πάρα πολλές δόσεις και να μπορούν έτσι πλέον να πάρουν και την άδεια του κοινόχρηστου χώρου και να γλιτώσουν με αυτόν τον τρόπο και τις προσαυξήσεις που θα τους επιβάλλει σε αυτήν την περίπτωση. Να πω ότι η δημοτική αστυνομία ακόμα δεν μπορεί να μας βοηθήσει ώστε να κάνει τους ελέγχους γιατί ακόμα δεν έχει πάρει ΦΕΚ για να μπορέσει να βγει έξω, αλλά υπάρχει μια. Μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει από το Τμήμα Αδειών και Ελέγχων και έχουμε ξεκινήσει τους ελέγχους στους κοινόχρηστους χώρους και με τη βοήθεια της Δημοτικής Αστυνομίας, για την οποία βέβαια είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σαν Δήμος Καλαμάτας και είχαμε ζητήσει και την επιστροφή από τους πρώτους Δήμους και ο Δήμαρχος είχε ζητήσει την επιστροφή της Δημοτικής Αστυνομίας, θα ενταθούν οι ελέγχοι για τους κοινόχρηστους χώρους. Οπότε κλείνοντας, έκκληση στους επαγγελματίες να έρθουν μέσα στον Ιούνιο να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, ειδικά και το κοινόχρηστο χώρο.
Και από τους κοινόχρηστους χώρους και τα δημοτικά τέλη στα χαράτσια που έρχονται για τους ιδιοκτήτες οχημάτων. Στο επίκεντρο του οικονομικού επιτελείου μπαίνουν τα τέλη, τα ακριβά γεωταχή αλλά και τα πετρελαιοκίνητα. Ανατροπές στη φορολογία των οχημάτων που θα αναγκάσουν πολλούς, αν όχι τους περισσότερους ιδιοκτήτες γιοταχή, να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Δράμα, έχουμε προβλήματα που έχουμε, θα βάλουμε κι άλλα στο κεφάλι μας. Πώς να βγούμε πέρα. Και όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Πού, άνεργοι είμαστε. Προς το παρόν πλήρωσα τα τέλη κυκλοφορίας πέρυσι. Τώρα δεν ξέρω τα νέα μέτρα τι θα γίνει. Υπάρχει τίποτα που να μην πληρώνουμε, κορίτσι μου, συνέχεια? Μέτρια, δεν είναι και πολύ καλή. Σύμφωνα με τα όσα ακούγονται, αναμένονται χαράτσια για όσους είχαν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, για τα ακριβά γιοταχή, ακόμα και για τα πετρελαιοκίνητα. Το οικονομικό επιτελείο υποστηρίζει πως θέλει να δημιουργηθεί ένα νέο φορολογικό καθεστώς από μηδενική βάση, ώστε να εξαλειφθούν οι αδικίες του παρελθόντος, να παταχθεί η φοροδιαφυγή και βέβαια να υπάρξει και ένα ικανοποιητικό δημοσιονομικό όφελος. Στόχος είναι η άτληση 200 εκατομμυρίων ευρώ. Εντάξει. Τ' άκουσα, κορίτσι μου, τι να πούμε τώρα, θα δούμε. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά, οι κυβερνώντες πρέπει να καθίσουν με ηρεμία να δουν τι μας προκύπτει. Όλα, βάσανο είναι ρε κοπελιά. Αν ανεργίες υπάρχουν, άμα μπαίνουν και άλλες φορολογίες, πώς θα βγει ο κόσμος πέρα. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει, εν πάση περιπτώσει. Όλο λόγια, αλλά από πράξη τίποτα. Είναι πάρα πολλά τα μέτρα και απευθύνονται σε όλες τις κλίμακες, αλλά για όλους είναι δύσκολα. Απ' τη ρίζα. Στον χώρο της υγείας, αναταράξεις που οδηγούν σε προειδοποιητική 24-ωρη απεργία στα φαρμακεία προκαλεί η απόφαση για άνοιγμα της αγοράς στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Την ίδια στιγμή πάντως οι φαρμακοποιοί προετοιμάζονται για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Πανελλαδική προειδοποιητική 24-ωρη απεργία για την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, το οποίο και συναδρίασε εκτάκτως μετά το θέμα που προέκυψε με την απελευθέρωση του δικτύου διανομής των μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Μάλιστα, οι φαρμακοποιοί κάνουν λόγο για συνέχιση του εμπεγμού που βιώνουν εδώ και 5 χρόνια, εκτιμώντας ότι η απελευθέρωση του χώρου διανομής των μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων δεν πρόκειται να ωφελήσει τους ασφαλισμένους. Το αντίθετο μάλιστα αναφέρουν, καθώς όπως λένε θα αποβεί εις βάρος τους, μιας και όπως υποστηρίζουν αυτή η τακτική θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής των φαρμάκων αυτών, τα οποία σήμερα έχουν την χαμηλότερη στην Ευρώπη, όπως αποδεικνύεται και από την ευρωπαϊκή εμπειρία. Τονίζεται ότι οι φαρμακοποιοί αναφέρουν επίσης ότι τα 9.800 φαρμακεία που έχουν απομείνει στην χώρα αποτελούν ένα επαρκέστατο δίκτυο διάθεσης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει προγραμματίσει και γενική συνέλευση των αντιπροσώπων από ολόκληρη την χώρα για το ερχόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου, προκειμένου να καθορίσει την περαιτέρω στάση του, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα στο πλαίσιο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών του. Σε καθαρισμό του βυθού στο λιμάνι της Καλαμάτας προχώρησαν σήμερα το πρωί φορείς, σύλλογοι και εθελοντές. Η δράση αυτή ήταν στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Δράση καθαρισμού του βυθού στο λιμάνι της Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία φορέων της περιοχής. Με σύνθημα Κυριακή 7 Ιουνίου καθαρίζουμε το λιμάνι, Κεντρικό Λιμεναρχείο, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο καθώς και άλλοι φορείς και εθελοντές στο πλαίσιο και των εορτασμών της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Σήμερα Κυριακή όλοι μαζί οι φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούμεθα στο λιμάνι Καλαμάτας, επαγγελματίες, ερασιτέχνες, οι στρατιωτικοί φορείς, όλοι μαζί θα καθαρίσουμε και τον πυθμένα του λιμανιού όπως επίσης και τη χερσαία ζώνη σε μια προσπάθεια να κρατάμε το λιμάνι μας καθαρό. Είναι κάτι το οποίο εμείς δεν το κάνουμε μια φορά το χρόνο και έχουμε συνεννοηθεί ήδη να το επαναλάβουμε αρκετές φορές. Είναι ο χώρος στον οποίο ζούμε και δραστηριοποιούμε θα όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες τις καταδικτικές σχολές, τους ναυτικούς ομίλους, τους συλλόγους αλλιέων, των αριστεχνών, των επαγγελματίων, την 120 ΠΕΑ με το ΣΕΘΕΤΟ Σχολείο Θαλάσσιας Εκπαίδευσης, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας. Είναι όλοι συνδιοργανωτές και συνειδηπόροι σε αυτή την προσπάθεια. Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας που παίρνει ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου για τον καθαρισμό του λιμανιού, η πολεμική αεροπορία, δείχνοντας την κοινωνική της προσφορά, με προσωπικό και μέσα, θα βοηθήσει σε αυτόν τον καθαρισμό. Η σημερινή δράση
δείχνει αφενός μεν τον δυναμισμό αλλά και την ευαισθησία του λιμενικού σώματος όσον αφορά την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης και την αντιμετώπιση περιστατικών καταστρατήγησης. Ευχαριστούμε θερμά από τη θέση αυτή όλους τους συναδελφούς φορείς, γιατί αποδεικνύουμε σήμερα ότι με λίγη καλή θέληση, ο καθένας από την πλευρά του, μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να στείλουμε μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Ήρθαμε και εμείς σήμερα εδώ να συμβάλλουμε σε αυτή την ωραία προσπάθεια που γίνεται και να δείξουμε και τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρονται πλέον τα παιδιά μας. Στον τόπο μας. Μαζί με τους άλλους φορείς, έτσι και εμείς θα βοηθήσουμε στον καθαρισμό αυτών του λιμανιού και εύχομαι να γίνεται πάντα πολύ πιο τακτικά, γιατί έτσι το περιβάλλον που είναι η μέρα που γιορτάζουμε και η θάλασσα είναι πηγή ζωής για όλους μας και ιδίως για τα παιδιά μας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στην Καλαμάτα η Λευκή Νύχτα. Πρόκειται για μια ολονύχτια γιορτή του εμπορίου και από την πλευρά του ο Δήμος ενέκρινε την συμμετοχή του στην διοργάνωση της εκδήλωσης που έχει κερδίσει θετικότατα σχόλια από καλαματιανούς και επισκέπτες. Στις 29 Αυγούστου προγραμματίζεται και φέτος να πραγματοποιηθεί στην πόλη της Καλαμάτας η διοργάνωση της Λευκής Νύχτας. Η σχετική συζήτηση έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου και εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου στις δράσεις αυτές. Η Λευκή Νύχτα πρόκειται για τελευταία ημέρα των εκτόσεων, τελευταίο Σάββατο προς Κυριακή πρωί. Για φέτος προσδιορίζεται στις 29 Αυγούστου, όπου θα υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις στην πόλη, θα προωθηθεί, θα προβληθεί η πόλη μας και θα υπάρχουν τιμητικές τιμές από τους επαγγελματίες της πόλης, ούτως ώστε να τονώσουμε την επαγγελματική κίνηση. Σε αυτή τη διαδικασία, αρρωγή είναι ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας, το Εκμετητήριο, ο Σύλλογος Διευθυντών Καλαμάτων του Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Θα ήθελα, κύριε Δήμαρχε, και φέτος η Λευκή Νύχτα να σημειώσει την τεράστια επιτυχία που σημείωσε τα δύο τελευταία χρόνια, να μην στερηθεί η εκδηλώση και η ενίσχυσή σας να είναι ακόμα καλύτερη από τις άλλες χρονιές και να μας καθιερώσει τη Λευκή Νύχτα στα δρόμενα, να γίνει θεσμός στα δρόμενα της πόλης μας. Εύχομαι να συμβάλλετε όπως συνήθως στην καλύτερη οργάνωση της Λευκής Νύχτας πλέον με κάθε βοήθεια που μας παρέχεται ως τώρα με εκδηλώσεις και με χρήματα ως συνήθως. Ειλικρινά χαίρομαι για το γεγονός ότι αυτή η εκδήλωση είχε αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Ο σκοπός της Λευκής Νύχτας είναι ο ίδιος για όπου γίνεται. Το ίδιο ήταν το πρώτο, η δεύτερη ήταν η Καλαμάτα, όπου εμείς τους ξεπεράσαμε στην επιτυχία. Ο σκοπός είναι οικονομικός. Να ανοίξουν τα μαγαζιά, προφανώς σε μια κεντρική ζώνη, μακάρι να μπορούσαμε να επεκταθούμε και μέχρι την Αγία Τριάδα και μέχρι την Αγία Παρασκευή, να δουλέψουν τα μαγαζιά, είναι το τέλος των εκτόσεων, να ανοίξουν επαγγέλματα, να προσφέρουν χαμηλές τιμές ενώ κουρία, κομποτήρια και κάθε είδους επαγγέλματα εκείνη την ημέρα. Και ο δεύτερος σκοπός πέρα από οικονομικός είναι και ψυχαγωγικός. Να υπάρχουν εκδηλώσεις οι οποίες θα ανοίξουν κόσμο στην Καλαμάτα. Στο πλαίσιο παρεμβάσεων για την βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων και του επίπεδου ζωής των πολιτών, ο Δήμος Καλαμάτας υλοποιεί το έργο ΕΦΙΕΣ Τηλεματικό Σύστημα Πληροφόρησης Οδηγών και Πολιτών. Να σημειωθεί ότι το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε σε συνεργασία του Δήμου και του Αστικού ΚΤΕΛ και είναι μόνο η αρχή, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται και η περαιτέρω ανάπτυξη εφαρμογών με βάση αυτό. ΕΦΙΕΣ Τηλεματικό Σύστημα Πληροφόρησης Οδηγών και Πολιτών για τις μετακινήσεις αλλά και την στάθμιση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης υλοποιεί ο Δήμος της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο παρεμβάσεων για την βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων και του επίπεδου ζωής των πολιτών. Το έργο με τίτλο ΕΦΙΕΣ σε μετακίνηση αφορά δηλαδή την πληροφόρηση μέσω τηλεματικού συστήματος των πολιτών για την άφιξη των λεωφορείων από τις στάσεις, για τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης στους υπαίθριους χώρους πάρκινγκ του Δήμου, καθώς επίσης και για την πινακίδα η οποία έχει τοποθετηθεί έξω από την επιχείρηση Διοκλής στο Βιοπά και δίνει διάφορες πληροφορίες.
Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο εκτελέστηκε στον Δήμο, προϋπολογισμού 195.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ και περιελάμβανε την τοποθέτηση 10 στάσεων στον σταθμό ΣΕ στην οδό Κεφάλα, στη σπουδαστική εστία στην οδό Λακωνικής, στα Ψαράκια, στο Δημαρχείο, στη διασταύρωση Φαρών και Ομήρου, στο παλιό κτέλ, στην οδό Ναβαρίνου κοντά στο ξενοδοχείο Ελίτ, στην οδό Ναβαρίνου στην διασταύρωση με την οδό Φαρών, στην οδό Υπαπαντής απέναντι από την πλατεία Αμφίας, στο νέο Δημαρχείο στην οδό Αθηνών. Αυτές ήταν οι 10 θέσεις οι οποίες επελέγησαν σε συνεργασία με το κτέλ με κριτήριο και την κίνηση που παρουσιάζουν αλλά και την σπουδαιότητα από πλευράς κίνησης των αστικών λεωφορείων. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω το αστικό κτέλ για τη συνεργασία που είχαμε. Είναι ένα σπουδαίο έργο το οποίο θα βοηθήσει στην ενημέρωση των πολιτών, στο να οργανώσουν καλύτερα το χρόνο τους και να έχουν έτσι την ενημέρωση που πρέπει σχετικά με την αύξηση του λεωφορείου. Πράγμα που θα βοηθήσει όλους ανεξαρτήτως ηλικίας, μικρούς και μεγάλους. Θέλω να σας γνωστοποιήσω ότι ο σκοπός έγινε για την καλύτερη έτσι, διευκόλυνση του επιβατικού κοινού όσον αφορά να γνωρίζει το χρόνο άφηξης του λεωφορείου. Τα λεωφορεία μας εξοπλιστήκαν όλα με την τελευταία τεχνολογία όσον αφορά για τον έλεγχο του στόλου, για να γνωρίζουμε και εμείς αν υπάρχει πρόβλημα, αν δεν υπάρχει πρόβλημα, ώστε να επέμβουμε και να είμαστε πιο σύντομοι, πιο σωστοί στην δουλειά μας. Απλώς μου θα ήθελα να πω, θα ήθελα παράληψη να μην... Πω και να ευχαριστήσουμε πολύ το Τμήμα Μηχανογραφικού Κέντρου και Νέων Τεχνολογιών για την προσπάθεια που έκανε και ειδικά τον προϊστάμενο τον κύριο Βασίλη Διονυσόπουλο. Ήταν σημαντική συνεισφορά του. Τώρα, όσο αφορά το έργο, ολοκληρώθηκε. Ήταν πολύ σημαντική βοήθεια που είχαμε από το ΚΤΕΛ και ειδικά από τον Γιώργο τον Κεφαλόγο και με τις γνώσεις του και με την εμπειρία του καταφέραμε να το φέρουμε εις πέρας. Πάπου προς πάπου είναι πολλές επιχειρήσεις στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας με την παράδοση, την εμπειρία των χρόνων αλλά και την ποιότητα να συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό που προσελκύει τον καταναλωτή. Οι καταστηματάρχες πάντως που δραστηριοποιούνται στην περιοχή συνεχίζουν δυναμικά προσφέροντας ποικιλία προϊόντων. Αν και η κίνηση είναι ικανοποιητική στις παραδοσιακές επιχειρήσεις που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας, ωστόσο οι επαγγελματίες προσκαλούν το καταναλωτικό κοινό να τις προτιμάει, καθώς φημίζονται για τα ξεχωριστά προϊόντα που μπορεί κανείς να βρει σε αυτές. Βεβαίως τα προτιμούν. Είμαι σίγουρος ότι τα προτιμάει ο κόσμος, γιατί η ιδιομορφία των μαγαζιών αυτών είναι ξεχωριστή από τα άλλα μαγαζιά και αυτό έλκει στην επικουρούμενη και του περιοχής ένα αρκετό τμήμα του κόσμου και επισκεπτών, γιατί έχουμε και επισκέπτες, τουρίστες δηλαδή, και αυτοί έλκονται από το ιστορικό κέντρο. Είναι το χρώμα λοιπόν του μαγαζιού τέτοιο, οι προσφορές που ξέρουν θα βρουν, η αμεσότητα με το εμπόρευμα, μπαίνουν μέσα, δοκιμάζουν, φεύγουν, ξαναγυρνάνε, τα βλέπουν απ' έξω, πίνουν καφέ απέναντι και βλέπουν το εμπόρευμα απ' έξω, ας πούμε, και το σχολιάζουν, το κοιτάζουν, η βόλτα που θα κάνουν. Όλα αυτά τα πράγματα μας έχουν επιφέρει έτσι ένα θετικό πρόσημο, ας πούμε. Τα τελευταία χρόνια, ναι, έχει αναπτυχθεί η περιοχή και λόγω κάποιων έργων που γίνονται. Ανεβαίνουν και για τη βόλτα τους και για τα ψώνια τους. Βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι τα χρήματα είναι λίγα, δεν έχει ο κόσμος. Βλέπουμε ότι έχουν θέληση να ψωνίσουν, αλλά δεν μπορούν οι περισσότεροι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Διατηρούμε την παράδοση όσο μπορούμε. Αλλά γενικότερα τα προτιμάνε πολύ. Έχει ανέβει τα τελευταία 2-3 χρόνια τουλάχιστον στο 60%. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τα καταστήματα που συνεχίζουν όμως να αποτελούν ιστορία της πόλης και να δέχονται καθημερινά τουρίστες και ντόπιους καταναλωτές οι οποίοι μπορούν να βρουν σε αυτά μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Εννοείται. Μπορεί εδώ εμείς που είμαστε ακριβώς στην πλατεία να δουλεύουμε κάπως με το εποχιακό, έτσι λέω κάπως, γιατί τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα με τα παλιά. Έτσι, αλλά τα μαγαζιά που είναι σε κάποια σημεία που δεν έχουν πρόσβαση πολύ από περιπατητές, μπορώ να πω, έχουν φυσικά πρόβλημα οι άνθρωποι. Γενικώς μπορώ να πω ότι το ιστορικό κέντρο θέλει ακόμα κάποιες έτσι... παρεμβάσεις. Ναι. Πρέπει να έρθει ο κόσμος. Τυχαίνουν οι καλαματιανοί όπου έρχονται στο δικό μου το μαγαζί, όπου είναι πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 100 χρόνια, και καλαματιανοί και μου λένε ότι πρώτη φορά βλέπουν τα πράγματα που έχω.
Και γενικότερα υπάρχει κόσμος που δεν ανεβαίνει στο ιστορικό κέντρο. Πρέπει, ναι. Ναι, κάνουμε ένα κάλεσμα. Μακάρι να έρθει όλος ο κόσμος και για τη βόλτα του και για τα ψώνια του. Αυτό το έχει αντιληφθεί ο κόσμος. Το ιστορικό κέντρο έχει φαν επισκέπτες. Εορτάστηκε σήμερα, 7 Ιουνίου, Κυριακή των Αγίων Πάντων, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Υπαπαντής του Χριστού στην Καλαμάτα, με την τέλεση δοξολογίας, η ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Η σημερινή έχει καθιερωθεί ως επίσημη ημέρα εκδήλωσης προς το να αποστρατεί προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας. Η εορτή των Αγίων Πάντων σήμερα και έχει καθιερωθεί ως επίσημη ημέρα εκδήλωσης τιμής προς το εναποστρατεία προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας διοργανώνονται εκδηλώσεις προς τιμήν των αποστράτων τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε περιφερειακά και στις αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας. Η θεσμοθέτηση του εορτασμού έγινε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με σκοπό την αναγνώριση της προσφοράς τους καθώς και την ενδυνάμωση των σχέσεών τους με τους ενενεργεία και εναποστρατεία αστυνομικούς. Σήμερα η μέρα των, η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Πάντων, έτσι και έχει καθιερωθεί η μέρα αυτή από την ελληνική πολιτεία ως ημέρα τιμής και αναγνώρισης του έργου των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Σήμερα μαζί με όλους τους συναδέλφους βρεθήκαμε στην Υπαπαντία του Σωτήρου, στο Μητροπολιτικό Ναό της Καλαμάτας και προσευχηθήκαμε να είναι καλά όλοι οι συνάδελφοι. Ο Θεός να μας έχει όλους καλά, υγεία και καλή πορεία στην πατρίδα. Πρώτα απ' όλα, η σημερινή μέρα είναι η μέρα τιμής για τους αποστράτους των σωμάτων ασφαλείας. Από κοινού όμως συνεορτάζεται κατόπιν διαταγής νεοτέρας του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας μαζί με τους και μας συνδράμουν και οι ενενεργεία συνάδελφοι έτσι ώστε να έχει την οντότητα αυτή που αναγγείλει στους καιρούς μας. Κύριο μέλημά μας, οι συνεχιστέοι δικοί μας να έχουν δύναμη για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρα στο δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει. Και δεν είναι άλλο από τη διαφύλαξη της τιμής, της περιουσίας, της υπόλοιψης και της ελευθερίας των πολιτών. Εύχομαι σε όλους τους συνεργάτες και συναδέλφους και στους ενενεργεία και στους εναποστρατεία και αυτούς που είναι μαζί μας αλλά και σε αυτούς που ελείπουν για διαφόρους λόγους να είναι καλά και αυτοί και τα μέλη της οικογένειάς τους και να γιορτάζουμε κάθε χρόνο την ημέρα αυτή των Αγίων Πάντων που είναι η μέρα τιμής για τους αποστράτους των σωμάτων ασφαλείας. Συναυλία μουσικής δωματίου διοργανώνει για αύριο Δευτέρα 8 Ιουνίου η κοινοφελής επιχείρηση Φάρις σε συνεργασία με τον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας. Η συναυλία θα γίνει στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον σπουδαίο γερμανό συνθέτη του ρομαντισμού Ρόμπερτ Σούμαν, διοργανώνεται τη Δευτέρα συναυλία μουσικής δωματίου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της συναυλίας θα πραγματοποιηθεί ένα ειδικό αφιέρωμα στον γερμανό συνθέτη του ρομαντισμού, τον Ρόμπερτ Σούμαν, καθότι την ημερομηνία αυτής της 8 Ιουνίου συμπληρώνονται 205 χρόνια από την γέννησή του. Στην συναυλία αυτή συμμετέχουν η Ιωάννα Γαϊτάνη στο βιολί, κορυφαία μουσικός της Συμφωνικής Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής των Αθηνών, ο διεθνούς φήμης Ρώσος-Σουηδός Λέο Βίλαντ στο βιολεντσέλο, θα είναι η καθηγήτρια του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας, η Μαρία Παπαπετροπούλου, η οποία θα παίξει στο πιάνο. Τη διοργάνωση εκδήλωση έχει η κοινοφελής επιχείρηση Φάρις του Δήμου Καλαμάτας, συνεργασία με το Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας. Ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας, με εκτίμηση στο έργο του Δημοτικού Οδείου, χαιρόμαστε ιδιαίτερα να συμβάλλουμε στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου στην πόλη μας. Άλλωστε, η αγάπη για τη μουσική, η αναζήτηση της ποιότητας και η επιμονή για την βέλτιστη επίτευξη των στόχων μας είναι το βασικό σκεπτικό της κοινωνικής συνεισφοράς. Η Φάρις με το σύλλογο αυτών, που και οι δύο έχουν ένα κοινό στόχο, την προώθηση υψηλών εκδηλώσεων ποιοτικά, καλλιτεχνικά ποιοτικά. Και γι' αυτό μιλάω λίγο για το πρόγραμμα λοιπόν αυτής της εκδήλωσης. Πρώτα απ' όλα είναι μια συναυλία καθαρής μουσικής δωματίου, γιατί το σχήμα αυτό, βιολί, βιολοντσέλο, πιάνο, είναι το κατεξοχήν σύνολο μουσικής δωματίου. Σε κάτι διαφορετικό τώρα και μια είδηση που έρχεται από την Ευρώπη, τα φθηνά συνθετικά ναρκωτικά δείχνουν ότι θερίζουν νέους και στην χώρα μας. Όπως αποτυπώνεται στη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ναρκωτικά το 2015, τα συνθετικά ναρκωτικά είναι πολύ φθηνά και σε μια χώρα χωρίς λεφτά, αλλά με υψηλά ποστά απογοήτευσης, έχουν τεράστια απήχηση. Όλα αυτά δημιουργούν έναν έντονο προβληματισμό.
Μη δοκιμασμένα, απρόβλεπτα και σε ορισμένες περιπτώσεις θανατηφόρα. Η έκρηξη νέων ναρκωτικών συχνά γνωστών ως νόμιμων έχει καταστεί σημαντικός πονοκέφαλος για τις κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη. Πριν από μία δεκαετία υπήρξε έκρηξη νέων ψυχοδραστικών ουσιών στην Ευρώπη, λαθρέων, που κατηγορούνται για δεκάδες θανάτους. Οι χρήστες σπάνια γνωρίζουν τι παίρνουν. Οι νέες αυτές χημικές ουσίες που αλλάζουν τη διάθεση του μυαλού μοιάζουν με τα παράνομα ναρκωτικά, όπως είναι η κάναβη και η κοκαίνη. Αυτό ήταν πολύ ισχυρό. Η καρδιά μου χτύπαγε πολύ δυνατά, λες και θα βγει έξω από το σώμα μου. Νομίζω ότι το κόλπο είναι στο όνομα. Ένιωσα κάτι το υπερφυσικό. Αυτό ήταν λάθος. Εκατοντάδες έχουν εντοπιστεί. Πολλές έχουν απαγορευτεί. Όμως άλλες εξακολουθούν και πολλούνται ελεύθερα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτά τα μη ελεγμένα ναρκωτικά ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία. Στην Αγγλία, αρκετά καταστήματα, τα επωνομαζόμενα head shops, ξεπερνούν τα εμπόδια του νόμου, βάζοντας σε προϊόντα ετικέτες ότι δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Όμως η Βρετανική κυβέρνηση πρόσφατα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να θέσει εκτός νόμου τέτοιες ψυχοδραστικές ουσίες. Αντίστοιχες απαγορεύσεις έχουν ήδη υπάρξει στην Πολωνία και την Ιρλανδία. Παρά τις προσπάθειες για έλεγχο της προσφοράς, νέες παραλλαγές των εκτός νόμου φαρμάκων εξακολουθούν να εμφανίζονται στην Ευρώπη με ρυθμό 2 την εβδομάδα. Έτσι όμως, όχι μόνο ξεπερνιούνται τα εμπόδια του νόμου, αλλά δημιουργούνται και φόβοι ότι θα μπορούσαν να εμφανιστούν πιο επιβλαβείς ουσίες. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά αναγνώρισε 101 από αυτές τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ. Μία από τις κύριες δυσκολίες για τις κυβερνήσεις είναι η παγκόσμια φύση του προβλήματος, με πολλά από αυτά τα ναρκωτικά να προέρχονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατασκευάζονται από χημικές εταιρείες που έχουν την έδρα τους κυρίως στην Κίνα και την Ινδία. Αυτή η τελευταία γενιά χημικά κατασκευασμένων ναρκωτικών ουσιών διατίθεται στην Ευρώπη σε μεγάλες ποσότητες, συχνά μέσω ταχυδρομείου. Μόλις φτάνουν στο εσωτερικό της Ευρώπης, οι ουσίες μεταποιούνται σε νόμιμα ναρκωτικά, χημικά προϊόντα έρευνας, ακόμη και συμπληρώματα διατροφής. Κυκλοφορούν σε φωτεινές, ελκυστικές συσκευασίες. Οι χημικές αυτές ενώσεις εντίθεται και στη συνέχεια πωλούνται ελεύθερα μέσω διαδικτύου ή στα αποκαλούμενα head shops. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 8% ή σχεδόν ένα στους 10 νέους ενήλικες στην Ευρώπη έχουν δοκιμάσει ένα συνθετικό ναρκωτικό. Για μία ακόμα φορά, μεγάλη ήταν η επιτυχία μαθητών του Φροντιστηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βασίλης Δικαιουλάκος, καθώς σημαντικές ήταν οι διακρίσεις στον 25ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής 2015 για μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου. Μία ακόμα σημαντική επιτυχία για το μαθητικό δυναμικό της Καλαμάτας. Στον 25ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής 2015 ξεχώρισε ο μαθητής της πρώτης λυκείου του 4ου Γενικού Λυκείου της Καλαμάτας, Νικόλαος Μαυράκης του Εμμανουήλ, τον οποίο και συγχαίρει το Φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βασίλης Δικαιουλάκος. Να σημειωθεί ότι ο Νικόλαος Μαυράκης πήρε την 8η καλύτερη βαθμολογία πανελλαδικά από μεγάλο αριθμό συμμετοχόντων. Ακόμα είναι ο ένας από τους δύο μαθητές πρώτης λυκείου που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό από τον Νομό Μεσσηνίας. Το Φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βασίλης Δικαιουλάκος συγχαίρει παράλληλα και τον μαθητή του, Γεώργιο Τζουμάκη του Ιωάννη, μαθητή της Δευτέρας Λυκείου του Πρώτου Λυκείου της Καλαμάτας, για τη σπουδαία επιτυχία του στον 25ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής 2015. Ο Γιώργος Τζουμάκης είναι ο μοναδικός μαθητής της Δευτέρας Λυκείου που διακρίθηκε στο διαγωνισμό από τον ομό μας με σειρά κατάταξης 8ος πανελλαδικά από μεγάλο αριθμό συμμετοχόντων. Από τους μαθητές της Λυκείου που πρόταψαν στο διαγωνισμό έχουν επιλεγεί οι 5 μαθητές που συγκροτούν την ελληνική ομάδα συμμετοχής στην 40η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2015 που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Μουμπάι της Ινδίας από τις 5 έως 12 Ιουλίου. Στην 46η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2015 θα λάβουν μέρος 85 χώρες. Το Φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βασίλης Δικαιουλάκος ενθαρρύνει τους μαθητές του να συμμετέχουν στους πανελλήνιους διαγωνισμούς φυσικής, χημίας, βιολογίας και μαθηματικών, υποστηρίζοντάς τους με εκπαιδευτικό υλικό και επιπλέον δωρεάν ώρες διδασκαλίας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ.